Να, Βαγγέλη, έτσι. Από την ψηφοφορία, από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, ναι. Προκάλεσε πολλές πολιτικές συγκρούσεις. Κυρίως όμως διαμόρφωσε και ένα πλαίσιο και ενδοκυβερνητικό, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρλέτη. Ναι, αλλά πέρα από αυτή την πλευρά, την αμιγώς πολιτική, νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα για το ελληνικό κοινοβούλιο. Έχετε δίκιο. Τιμάει. Όχι όμως με τον τρόπο με τον οποίο συζητήθηκε, αν μου επιτρέπετε, γιατί πολλές φορές. Αυτή καθεαυτή η ψήφιση ενός νέου θεσμικού Μάλιστα. πλαισίου, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα στον προσδιορισμό της ταυτότητας φύλου. Και θεωρώ ότι τιμάει το ελληνικό κοινοβούλιο η χθεσινή απόφαση. Δεν φτάνει. Οι νόμοι δεν λύνουν ως διαμαγείας και από μόνοι τους τα προβλήματα, αλλά σίγουρα συμβάλλουν αποφασιστικά. Καμιά φορά έρχονται αφού έχουν προηγηθεί τα ζητήματα και καμιά φορά ανοίγουν δρόμους. Συνυπάρχουν και τα δύο, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση. Ήταν λοιπόν μια σημαντική, νομίζω, μέρα σε σωστή κατεύθυνση. Κατηγορηθήκατε ότι φέρνετε τέτοιου είδους νομοσχέδια με κοινωνικές ευαισθησίες ή κοινωνικά θέματα γιατί θέλετε να κρύψετε άλλα προβλήματα. Θα μπορούσε κανείς να ακούσει αυτή την κριτική εάν δεν γνώριζε την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας θυμίσω ότι έχουμε φέρει και άλλου είδους τέτοια ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης, το νόμο για την καύση των νεκρών, ουσιαστικά για την αλλαγή και τη διευκόλυνση του πλαισίου ώστε να γίνει πραγματικότητα, γιατί προϋπήρχε ο νόμος. Άρα αυτά τα οποία κατοχυρώνουν διάφορα ατομικά δικαιώματα είναι στοιχεία της δικιάς μας ταυτότητας. Δεν πρόκειται, άλλα, λοιπόν, δεν πρόκειται λοιπόν για έναν αντιπερισπασμό. Αυτό είναι μια εύκολη κριτική την οποία την κάνουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να τα παρατεθούν πάνω στο πεδίο ακριβώς αυτό της υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων. Ξέρετε, στη Νέα Δημοκρατία. Τα δικαιώματα ξέρετε που δοκιμάζονται στις μειοψηφίες. Διότι όταν οι περισσότεροι κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους, αυτό είναι το εύκολο. Μια δημοκρατία κρίνεται από την ικανότητά της να υπερασπίζεται και το δικαίωμα της μειοψηφίας. Η Νέα Δημοκρατία πήρε θέση, όπως είπατε, αλλά κρύφτηκε ταυτόχρονα. Και προφανώς εκεί πέρα υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Ενώ λοιπόν διακηρυκτικά, και αυτό εγώ το καταγράφω ως θετικό, μίλησε υπέρ του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού, δεν μπόρεσε, δεν είχε το σθένος να πράξει ανάλογα ώστε αυτό θεσμικά να κατοχυρωθεί σαν ένα πρώτο βήμα, όπως είπαμε. Γιατί προφανώς διότι έχει τις δικές της αντικυλώσεις. Το είδατε και αυτή την πασπερμία τοποθετήσεων που υπήρξε από τα διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως τέτοια ζητήματα, ξέρετε, δεν αντανακλώνται στενά με βάση τα όρια των κομμάτων. Διαπερνούν τα κόμματα οριζόντια. Και είναι θετικό ότι είδαμε πλην της μυσαλόδοξης και ρατσιστικής Χρυσής Αυγής, είδαμε φωνές από όλο το φάσμα το πολιτικό που ταχθήκαν υπέρ της συγκεκριμένης ρύθμισης. Είχατε όμως αντιδράσεις και εσωτερικές. Μα αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα από λίγο, ότι σε όλα τα κόμματα υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εύλογο, αυτονόητο, ίσως φυσιολογικό να υπάρχουν και μικρές αντιδράσεις. Κύριε Υπουργέ, πολλοί λένε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες ακριβώς διασχίζουν οριζόντια τα κόμματα, μπορεί να προκαλέσουν νέου τύπου συμμαχίες πολιτικές. Υπάρχει κάτι τέτοιο σαν στρατηγική, ας πούμε, στόχευση από την, από σας, από την παράταξή σας? Ναι, νομίζω ότι αν μιλάμε για συμμαχίες προγραμματικές, προφανώς δεν αρκούν τέτοιου είδους συμπτώσεις. Έτσι δεν είναι? Και επειδή η μεγάλη συζήτηση που γίνεται τελευταία είναι για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, αυτό, ας το πούμε, έτσι, αυτό, εμέσως πλήρως, αφού το καταλάβατε. αυτό ουσιαστικά είναι που τίθεται και με ευκαιρία. Τυχόν ρογμή στη σχέση σας με τους ΑΝΕΛ. Αυτό που φάνηκε ήταν ότι μάλλον ήρθατε πιο κοντά με το ποτάμι, που ήταν πολύ αποκαλυπτικό, συμπληρωτικό σε όλες τις δηλώσεις και στην ψηφοφορία, παρά με τους ανεξαρτήτους Έλληνες. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι αν μιλάμε για μια προγραμματική συμφωνία, αυτό προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα. Και προφανώς όχι τη σύμπτωση σε ένα, δύο, τρία, σοβαρά μεν,
αλλά όχι τέτοια ζητήματα που να μπορούν να θεμελιώσουν μια τέτοια προγραμματική συμφωνία. Ο χώρος λοιπόν της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας, να το πω έτσι, της αυτοπροσδιοριζόμενης ως κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, έχει ένα μεγάλο ζήτημα. Το θέμα του στρατηγικού προσδιορισμού της έναντι του νεοφιλελευθερισμού. Όσο αυτό δεν το κάνει, νομίζω ότι δεν μπορεί να αποακιστρωθεί, δεν μπορεί να αποκτήσει μια διαφορετική διακριτή πορεία έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω είναι που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες αυτό τον χώρο. Και αυτό πληρώνει με την κρίση ταυτότητας που διακατέχεται. Θα μπορέσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες που τώρα ξεκινάει να το κάνει? Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι βλέπουμε κάτι πρωτόγνωρο για τα πολιτικά δεδομένα. Γίνεται μια διαδικασία εκλογής ενός νέου αρχηγού χωρίς να έχει προϋπάρξει κόμμα και χωρίς πολιτικό πλαίσιο. Είναι η αποθέωση της μεταπολιτικής, της μεταδημοκρατίας. Μια τέτοια διαδικασία ουσιαστικά τι κάνει? Απαξιώνει την έννοια του πολιτικού συλλογικού υποκειμένου. Ελάτε να διαλέξουμε τον αρχηγό, μετά θα βρούμε και τις θέσεις. Μα και αν ο αρχηγός δεν αντιστοιχεί σε αυτό το πλαίσιο που θα προκύψει μέσα από τις διαδικασίες που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο των θέσεων ταυτότητα αυτού του νέου κόμματος. Αυτά νομίζω ότι είναι πολύ βασικά στην πολιτική. Και δυστυχώς θλίβομαι που βλέπω ότι αυτός ο χώρος το αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο. Στην αριστερά είναι σαφές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, υπό την έννοια το ότι δίνεται με ΑΙ και όχι με ΕΕ πολύ μεγαλύτερο βάρος σε ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο και μετά έχουμε στη συνέχεια εκλογή. Μα νομίζω ότι το έχει ανάγκη κάθε κόμμα αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα αρχών. Αλλιώς είναι κόμμα οπαδών, κόμμα μηχανισμών, κόμμα ρουσφετιών, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά από αυτά πρέπει να απαλλαγούμε, έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει. Συγγνώμη, Χρήστο. Όχι, εντάξει, ήθελα να μείνουμε λίγο στα χθεσινά ακόμα. Ναι, για και στην ουρά των χθεσινών. Γιατί και θα ήθελα ο Υπουργός να κάνει ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Μαυρωτάς στη Βουλή. Ότι οι διαδικασίες και οι διεργασίες εν ώψη της ψήφης του νόμου αυτού του χθεσινού είχαν προκαλέσει, είχαν περιλάβει και πιέσεις. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Τι παίχτηκε, να το πω έτσι. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό τελικά το να υποτάσεις την πολιτική αρχών στην πολιτική σκοπιμότητα, στη μικροπολιτική σκοπιμότητα. Διότι αυτό που μας είπε ο κ. Μαυρωτάς τι είναι? Ότι κύριοι, παρά ας πούμε την σαφή μας θέση να υποστηρίξουμε με βάση τις αρχές μας και τις απόψεις μας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πιεστήκαμε να τις βάλουμε στην άκρη απλά και μόνο για να δημιουργήσουμε την εικόνα μιας πολιτικής κρίσης. Αυτό είναι η αποθέωση της μικροπολιτικής, του τακτικισμού. Και προφανώς διαψεύστηκαν όσοι το επιχειρούσαν και δεν πέρασε κάτι τέτοιο. Εμένα μου έκανε... Διότι δεν υπάρχει, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, κανένας πολιτικό ζήτημα μετά την χθεσινή ψηφοφορία. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση πάντως η αντίδραση της Εκκλησίας. Έφτασε μέχρι το σημείο των ποινικών απειλών, σωστά? Δηλαδή ότι θα ασκήσει αγωγές, μηνύσεις. Ναι. Αυτό έχει συμβεί. Είπατε πριν ότι έχει προωθήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αληθές είναι αυτό και άλλα νομοσχέδια. Όπως τη συμβίωση, τα είπατε προηγουμένως. Σε όλα αυτά τα νομοσχέδια όμως υπάρχει αντίδραση της Εκκλησίας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την ιεραρχία κατά κύριο λόγο. Έτσι. Γιατί έτσι στην έτσι. Εκκλησία φαντάζομαι ότι συνανήκουν όλοι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού... Θεολογικά αυτό είναι και όρος Εκκλησία. Δεν είναι, του ελληνικού λαού. Άρα μιλάμε για την κεντρική της έκφραση. Και εκεί δεν είναι ενιαία πάντοτε. Διότι βλέπετε ότι υπάρχουν ακραίες φωνές, διχαστικές φωνές, φωνές οι οποίες υπερβαίνουν και τα όρια του ρόλου της Εκκλησίας, μπαίνουν καμιά φορά και στα χωράφια της πολιτικής, δεν διευκολύνουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς πάντοτε προσεγγίζουμε τα ζητήματα αυτά στη βάση της διακριτότητας των ρόλων. Και αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο για την δημοκρατία μας και για το συγκεκριμένο μας. Ήρθε η ώρα του διαχωρισμού. Πολίτευμα. Προσέξτε να δείτε, σε ορισμένα πράγματα υπάρχει ο διαχωρισμός. Σημασία έχει να επιβεβαιώνεται και θα έλεγα και να αποσαφηνίζονται πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί. Είναι διαρκής αυτή η συζήτηση και με διάφορες εντάσεις κατά καιρούς. Νομίζω ότι κάθε πράγμα στον καιρό του. Κάποια ζητήματα θα πρέπει να τα επιλύουμε και να τα επιλύουμε στη βάση της κατεύθυνσης αυτής που είπα πριν. Εννοείται ένα διαχωρισμό αλακάρτ, ας πούμε. Αυτό καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε. Δεν το λέω αλακάρτ, αλλά σημασία έχει κάποια πράγματα να οριμάζουν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ο διάλογος πάντοτε να μην τραυματίζει
ένθεν κακήνθεν, να μην χωρίζει τον κόσμο και να επιλέγουμε τις άριστες λύσεις. Σε αυτό νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και η Εκκλησία σε ένα τέτοιο είδους διάλογο. Να πάμε, κύριε Υπουργέ, αν δεν έχετε αντίληψη, να αλλάξουμε λίγο σελίδα. Να πάμε λίγο στα της αξιολόγησης και τα δημοσιεύματα που έρχονται σήμερα στο φως και αναδεικνύουν πάλι νέα προβλήματα από την έκθεση που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία και την πιθανή ανάγκη λήψης νέων μέτρων. Η αξιολόγηση ξεκινάει. Πόσο συμμέτοχος θα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν η έκθεση αυτή που εξέδωσε για την ελληνική οικονομία θα προκαλέσει προβλήματα για το 18 και για το 19, γιατί ακούγονται τέτοια από τη στιγμή που αμφισβητεί το πλεώνασμα από 3,5 το βλέπετε. Βέβαια έχει και καλά στοιχεία. Λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση έχει 2,6 νομίζω ανάπτυξη. Εκτίμηση για την ανάπτυξη. Ακριβώς, 2,4 πιο θετική λέει. Και από αυτή που προβλέπει ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε. Λέει 2,4 ο προϋπολογισμός, αυτοί λένε 2,6. Κάντε μας ένα σχόλιο. Τι πρέπει να περιμένουμε και πόσο πάλι θα αποτελέσει τον απρόβλεπτο αστάθμητο παράγοντα. Σταθμισμένος είναι. Για την αξιολόγηση. Θα σας πω. Και θυμίζοντάς σας ότι σε πάρα πολλές εκτιμήσεις μέχρι τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πέσει έξω. Μάλλον πουθενά δεν έχει επιβεβαιωθεί σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αλήθεια, και γιατί την γίνεται ικανότητά αυτό τώρα, μας. Να το... Πού το αποδείχνει. Φαντάζομαι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακολουθεί με έναν απόλυτο τρόπο κάποια μοντέλα. Τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να συμπεριλάβουν και τις ιδιομορφίες της κάθε οικονομίας. Και η ελληνική οικονομία έχει πολλά κρυφά σημεία, πολλές, αν θέλετε, αντοχές, πολλά σκοτεινά σημεία και πολλές ιδιομορφίες. Γι' αυτό έχει εκπλήξει και πολλούς. Έχει 40% άτυπη οικονομία. Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πλευρά που θυμίζει. Κρεμμένο ψαχνό είναι αυτό. Δεν εδώ λοιπόν όμως βλέπουμε ότι σε όλες τις προηγούμενες περιόδους και να αναφερθούμε για την πρόσφατη και στις δύο προηγούμενες αξιολογήσεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πέσει έξω στις προβλέψεις του. Νομίζω ότι θα συμβεί και τώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει, με αυτόν τον ιδιότυπο τρόπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεν συμμετέχει ως οργανικό μέλος, αλλά ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά με έναν αυξημένο τελικά ρόλο, επηρεάζει τα πράγματα, κακά τα πράγματα, προφανώς αποτελεί έναν παράγοντα που από τη μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι δεν λειτουργεί προωθητικά. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου από τότε που ξεκινήσαμε την υπόθεση της διαπραγμάτευσης επί ΣΥΡΙΖΑ, από το Σεπτέμβριο δηλαδή του 2015 και μετά. Και ειλικρινά, επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό που είναι, αυτός ο άκαμπτος τεχνοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος έστω έμεσα δεν ελέγχεται από κάποιο πολιτικό κέντρο, θεωρώ ότι η παρουσία του στο πρόγραμμα καλύτερα θα ήταν να τελειώνει εδώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας το λέω ορθά κοφτά. Και πώς θα μπορούσα. Διότι έχουμε παρατηρήσει και το άλλο. Ότι καμιά φορά ο μέσος όρος των απόψεων ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι αυτός που λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων της χώρας μας. Όταν τα βρήκαν αυτοί οι δύο πόλοι, γίνανε πολλές φορές πιο απαιτητικοί, πιο επιθετικοί απέναντι στη χώρα μας. Είναι αδιευκρίνιστο αν θα παραμείνει ή όχι. Νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε. Θεωρείτε ότι αυτό το Σάββατο η συνάντηση Τσακαλώτου Λαγκάρντ, Χουλιαράκη Τσακαλώτου Λαγκάρντ, θα βγάλει λευκό καπνό ή τουλάχιστον κάποια είδηση? Θα φωτίσει αυτό που συζητάμε τώρα περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Τσίπρα Λαγκάρντ δεν έχουμε τώρα συνάντηση. Όχι, δεν υπάρχει στη Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι μετά υπάρχει την Τρίτη. Ναι, την επίσκεψη. Και μια και ήρθαμε και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, έχουμε το κόκκινο Πρωθυπουργό που ξεκίνησε το 2015. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων να τον αποκαλούν ο Γκεβάρα της Ευρώπης, έρχεται η ανατροπή κτλ. Να υποδέχεται τον Μπάρακ Ομπάμα και τώρα να αποδέχεται επίσημη πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι.
Συμβολικά νομίζω ότι είναι, ξεπερνάει ακόμα. Εσείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά θέλετε να παίζετε με τους τίτλους. Ο Γκεβάρα ήταν στην εποχή του. Έτσι, και ο σημερινός πρωθυπουργός είναι γέννημα των σημερινών συνθήκων. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι ένας αριστερός Ευρωπαίος ηγέτης αυτού του χώρου, του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, μιας κατά βάση ευρωπαϊκής αριστερής δύναμης, προφανώς μπορεί πολύ άνετα να συνομιλεί με τον οποιονδήποτε και επιβάλλεται από την θέση του. Αυτό είναι, νομίζω, να είναι απόλυτα σαφές και κατανοητό. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί και σιγά σιγά βλέπουμε τις επιπτώσεις του, τι σημαίνει η προεδρία Τραμπ όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τον κόσμο συνολικά. Έχουμε μπει σε μια περίοδο μετάβασης, θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν νέες ισορροπίες που τείνουν να διαμορφωθούν στο παγκόσμιο στερέωμα. Και μέσα εκεί αντιλαμβάνεστε ότι η δικιά μας φωνή είναι πολύ μικρή και παίζει τον μικρό ρόλο της στο πλαίσιο πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως χώρα, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, λόγω των γεωστρατηγικών χαρακτηριστικών μας, προφανώς αποτελούμε πάντοτε έναν ενδιαφέροντα συνομιλητή και έχει αποδειχθεί ότι η Ελλάδα, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, κατόρθωσε και κατορθώνει να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες. Πολύ δε και από Ανατολή τώρα, και από Δύση. Πολύ δε περισσότερο τώρα, μου επιτρέπετε τη διακοπή, που οι σχέσεις Ερντοάν με Τραμπ είναι βεβαίως στο χειρότερο του σημείο. Βεβαίως, βεβαίως. Βλέπετε ότι ο γειτονικός λαός και κυρίως η ηγεσία του, πώς τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσες στροφές έχει πάρει στην εξωτερική της πολιτική. Επομένως, και πώς χαρακτηρίζεται από μια νευρικότητα. Επομένως, τι πρέπει να περιμένουμε από το ταξίδι Τσίπρα στο Λευκό Οίκο, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο? Εγώ θα έλεγα μια αναγνώριση πια και από τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτού του ιδιαίτερου ρόλου που παίζει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο, αλλά και στον τομέα πια της οικονομίας, με δεδομένο ότι η Ελλάδα πλέον χαρακτηρίζεται ως μια οικονομία που έχει σταθεροποιηθεί με αισιόδοξες και ευίωνες προπτικές, προφανώς και το θέμα των επενδύσεων είναι κάτι που πάντοτε υπάρχει στην ατζέντα. Το θέμα των επενδύσεων τώρα και είναι μια καλή αφορμή να σας ρωτήσω. Οι επενδύσεις έρχονται και βλέπουμε συνεχώς δυσκολίες και θα συζητήσουμε αν θέλετε και για το ελληνικό, γιατί πήρατε μια ενδιαφέρουσα θέση προημερών όταν έγινε η εμπλοκή εκεί με το ΚΑΣ. Αλλά οι επενδύσεις θέλουν και ένα θεσμικό περιβάλλον το οποίο να είναι φιλόξενο, όχι με την έννοια της δουλικότητας από πλευράς πολιτείας, όσο με την έννοια της πάταξης γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, όλες αυτές οι παθογένειες που υπάρχουν θεσμικά και τις βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Εκεί βάλετε πολλά θέματα, αλλά εγώ ξεκινήσουμε από το ελληνικό. Θα σας πω ότι η επενδυτική πολιτική δεν αρχίζει και τελειώνει στην περίπτωση του ελληνικού. Που δεν είναι. Έχει μια εμβληματική όμως. Έχει μια εμβληματική και θα έλεγα και μια πολιτική βαρύτητα, αλλά πολλές φορές για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έστω και λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα των επενδύσεων με τον ίδιο τρόπο στη βάση κάποιων κοινών παραδοχών και αρχών. Δηλαδή, ναι στις επενδύσεις με όρους και προϋποθέσεις. Με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να ισχύουν για τον οποιονδήποτε χωρίς εξαιρέσεις. Είτε λέγεται ελληνικό, είτε λέγεται μη ελληνικό. Είτε λέγεται σκουριές, θα έλεγα εγώ. Βεβαίως. Μα ακριβώς ισχύει το ίδιο πράγμα και εκεί. Από ό,τι είδατε στην περίπτωση του ελληνικού, ευτυχώς επιβεβαιώθηκε ότι σε αυτή την ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστές. Υποθήκαν πάρα πολλά πράγματα, ψευδή τα περισσότερα, προσπαθήθηκε και επιχειρήθηκε κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση να δημιουργηθεί μια εικόνα ότι η επένδυση κινδυνεύει, επειδή θα γινόταν το αυτονόητο που συμβαίνει εδώ και δεκάδες χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή να ισχύει ο αρχαιολογικός νόμος. Όλο το κέντρο της Αθήνας το έχουμε πει
ότι είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Είναι όμως έτσι σχεδόν απόλυτα δομημένο. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η σταθμή του μετρό στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Κοσμήματα σταθμοί πολλοί από αυτούς, επειδή ακριβώς διαφυλάξανε τα ευρήματα τα αρχαιολογικά που βρεθήκαν εκεί. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι απειλείται αυτή η επένδυση όταν σεβόμαστε τον αρχαιολογικό νόμο και όταν σεβόμαστε μια υπηρεσία, όπως πολλές φορές το έχω πει, την αρχαιολογική υπηρεσία, οι οποίες είναι από αυτές που λειτουργούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο ελληνικό δημόσιο. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και αυτό ίσως να ενοχλεί κάποιους επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματίας θέλει να μειώνει το κόστος του, τη δουλειά του κάνει. Αλλά και η πολιτεία πρέπει να κάνει τη δικιά της δουλειά. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Να περάσουμε στα δύσκολα. Και εννοώ δύσκολα τα δικά σας. Υπάρχουν δύσκολα. Μάλλον υπάρχουν. Ή μόνο δύσκολα. Υπάρχουν μόνο δύσκολα. Τα δικά σας εννοώ.